Πάμε λίγο στο άλλο κεφάλαιο, το Ομιντιακό, έτσι όπως διαμορφώθηκε, κύριε Υπουργέ. Γιατί δημιουργείται μια αίσθηση τις τελευταίες μέρες ότι η κυβέρνηση αρχίζει να υποχωρεί στο θέμα αυτό. Μια από την απόφαση, θέλετε, την αρχική του Συμβουλίου της Επικρατείας, που όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα διαφορετικό βήμα. Από τη ρητορική που, αν θέλετε, του κυρίου Παπά, του κυρίου Φίλη, που λένε ότι αν βγει αντισυνταγματικό θα επιστραφούν τα λεφτά και γυρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Έχει αλλάξει κάτι στην αντίληψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό? Γιατί βλέπουμε μια υποχώρηση. Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο διατυμπώνεται από την πρώτη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού είναι τι? Ότι υπάρχει ένας στόχος και ο στόχος είναι σαφής. Νόμοι, κανόνες, τάξη. Το οποίο νομίζω ως τέτοιο είναι και απαίτηση της κοινωνίας, αλλά πολύ και εκ των συμμετεχόντων στη διαδικασία του δημόσιου διαλόγου μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αλλά και των άλλων κομμάτων. Αυτό δεν το έχει αρνηθεί ποτέ κανείς, ότι η ανάγκη υπάρχει. Οι διαφωνίες υπάρχουν ενδεχομένως ως προς τον τρόπο, ως προς το τακτικές, αλλά και το πώς καθορίστηκε από πλευράς κυβέρνησης. Στο πολιτικό πεδίο προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, το ότι προσφέρεται, άκουσα τον κύριο Παπά προχτές, να προσφέρεται βήμα συνεννόησης και συνένεσης, κάνετε ένα βήμα συνεννόησης και συνένεσης προς την αντιπολίτευση, μιλώντας για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την ίδια ώρα που κατηγορείται την αντιπολίτευση ότι είναι όργανο και μετέχει της διαπλοκής. Εντάξει. Μια αντίφαση. Υπάρχει επίσης μια αντιπολίτευση, η οποία, να μην επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς που μας αποδίδει, διότι θεωρώ κακή ακόμη και την αναπαραγωγή από άλλο στόμα πέραν αυτών που αναλαμβάνουν την ευθύνη να το κάνουν. Διότι αντιπολιτεύεται όμως με χαρακτηρισμούς και δι αντιθεσμικούς και δι χαρακτηρισμούς οι οποίοι βλάπτουν τη δημοκρατία και την ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Παρακάπτοντας αυτό όμως, να σας πω ότι... Για παράδειγμα, κύριε Γεροβασίλη, εγώ καταλαβαίνω απολύτως την κίνηση που αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ένα θεσμό οφείλει να συγκροτηθεί, πρέπει να μετάσχουν όλοι. Καλέσαμε σε συνένεση εξ αρχής. Ναι, ασκείτε την κριτική που ασκείτε προς την αντιπολίτευση και εκείνη προς εσάς. Έτσι, από διαφορετικές πλευρές ο καθένας. Όμως, στο μεσοδιάστημα έχουμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να λάβει την τελική απόφαση αν ο νόμος είναι συνταγματικός ή όχι και θα τροφοδοτήσει και αντίστοιχες καταστάσεις. Και το δεύτερο ήταν η τροπολογία που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή. Η οποία τροπολογία έλεγε αύριο το πρωί κλείνουν, σε πέντε μέρες δηλαδή, πέφτει μαύρο στο κανάλι. Και απεσήρθη. Και απεσήρθη. Εάν καλείτε σε συνεννόηση σε αυτό το πεδίο, σε ποιο πεδίο θα είναι? Ανεστάλλη θα λέγαμε. Ναι. Λέτε λοιπόν, να επαναφέρω την ερώτηση. Η τροπολογία θα επανακατεθεί πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Και αν επανακατατεθεί, θα επανακατατεθεί με άλλο περιεχόμενο? Να σας θυμίσω το εξής. Ότι το προηγούμενο, η προηγούμενη πραγματικότητα έχει κριθεί αντισυνταγματική. Αυτό το οποίο ίσχυε δηλαδή και γινόταν, δηλαδή, κανάλια να εκπέμπουν χωρίς άδεια, έχει κριθεί ήδη, όχι από εμάς, από τα αρμόδια όργανα, ως αντισυνταγματική. Επίσης έχει κριθεί ως δίκαιο εκ μέρους της κυβέρνησης την ώρα που δεν συγκροτείται Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και δι με ευθύνη όχι της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση έχει κάνει τρεις παλαιότερα συνεδριάσεις η Βουλή, στις οποίες τορπίλησε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία λέει το ίδιο για εσάς και εσείς δεν κάνατε το ίδιο παλιότερα. Βάση περιπτώσει, μην μπλέξουμε σε αυτό τώρα, γιατί τώρα έχουμε νέα δεδομένα, κύριε Υπουργέ. Όχι, να μην μπλέξουμε, αλλά ωστόσο η σωστή ανάγνωση της πραγματικότητας ως διάγνωση νομίζω ότι μας στέλνει ως και πολύ κοντά. Ως γιατρός μιλάω και δει. Λοιπόν, και δει τις ειδικότητες αυτής. Μόνο τότε μπορούμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα. Δεν είναι μία απάντηση όμως στο κακό παρελθόν. Όχι, όχι, μία απάντηση, το κακό παρελθόν μία είναι μία παράμετρο στη σκέψη την οποία θα σας καταθέσω. Δεν είναι η απάντηση στο όλον. Επομένως, η κυβέρνηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, και αυτό κρίθηκε και από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης να το κάνει. Ήταν υποχρέωση δηλαδή να μπει σε διαδικασία ρύθμισης του τοπίου. Αυτά είναι ήδη απόψεις και του Συμβουλίου Επικρατείας. Και προχωρήσαμε. Η κυβέρνηση λοιπόν έκανε μια επιλογή. Έκανε μια επιλογή αυτή, την οποία υποστήριξε η κυβέρνηση. Αντιπολιτεύτηκαν οι άλλοι, δεν συμφώνησαν κτλ. Φτάνουμε εδώ σήμερα με 70 δικόγραφα, ξέρω εγώ, να είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με όλο αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Και σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας τι αποφάσισε? Αποφάσισε να μπει στην ουσία της υπόθεσης και να το εξετάσει. Εκτιμώ ότι μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και μέσα στο ότι
πολλοί κούνησαν το δάχτυλο στη δικαιοσύνη και όχι εμείς, mm-hmm. Διατυπώνοντας, θα σας πω, την ανάγνωση τη δική μου. Ναι. Η κατηγορία δεν είναι και δημοκρατία. Και άλλοι. Mm-hmm. Προσέξτε καλά, Συμβούλιο της Επικρατείας. Εάν δεν βγάλετε αντισυνταγματικό το νόμο, είστε... Εσείς το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το είπε. Ο Πρωθυπουργός δεν δίνω, λέει, ούτε έκανε... μία πιθανότητα. Πόσο τα λες κάτι τέτοιο και εσύ κουνάς το δάχτυλο. Η εκτίμηση, όχι. Όλα εκτιμήσεις είναι, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, έτσι όπως το λέτε και άλλοι εκτιμήσεις έκαναν. Καθημερινά... Σου λέω, εγώ πιστεύω ότι θα βγει αντισυνταγματικό. Ακούω καθημερινά παρεμβάσεις, σας θυμίζω και παρεμβάσεις πέραν αυτού. Ναι. Όπως ότι το Συμβούλιο Επικρατείας πηγαίνει διακοπές και δεν εξετάζεται σοβαρά ζητήματα. Αυτά δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο κ. Ο Φουρτσάκης, προχθές. Ναι. Παρεμβάσεις. Για το καλοκαίρι, έλεγε. Εκτιμήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Να μην πω ονόματα τώρα, γιατί δεν μ' αρέσει. Εντάξει, αλλά, αλλά και πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος θα κριθεί αντισυνταγματικός κτλ. Αυτό είναι λοιπόν ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας. Δημιούργησε ένα κλίμα. Μισό λεπτό. Το για Συμβούλιο το κλίμα. Της Επικρατείας. Δεν έχει μια σημασία τι κλίμα δημιουργείται από σημασία. Το λόγο, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά από το λόγο της κυβέρνησης που είναι και κυβέρνηση. Ο λόγος της κυβέρνησης, πολύ μεγαλύτερο. Ο λόγος της κυβέρνησης έχει κρατηθεί και πάρα από, πολύ χαμηλά όσον αφορά τις εκτιμήσεις. Πάρα πολύ χαμηλά. Θα σας πω ακόμη λόγω. Και την εκτίμηση, εμένα με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή ποια είναι η εκτίμησή σας για τον νόμο, δυστυχώς δεν θα σας απαντήσω. Διότι την επόμενη θα κριθεί ως παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Φοβάστε μήπως κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος σας τώρα, γιατί περιμένετε και δεν νομοθετείτε αύριο. Κοιτάξτε, ουδέποτε η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία κινήθηκε μαζί με την δικαστική, διότι είναι ανεξάρτητες. Σας θυμίζω σειρά. Γιατί δεν νομοθετείτε λοιπόν, τι περιμένετε. Έχουμε νομοθετήσει. Όχι, δεν νομοθετήσατε. Θυμίζω. Έχετε μια τροπολογία την οποία την έχετε ως φόβητρο και μας απειλείτε με την τροπολογία αυτή. Δεν μπήκε καμία τροπολογία ως απειλή. Μπήκε, να σας πω κάτι, όταν έχει ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός, η πολιτεία αναλαμβάνεται και υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προστατεύσει και αυτούς. Και το διαγωνισμό και το αποτέλεσμα το οποίο παράγεται. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και αν βγει αντισυνταγματικός. Αυτά έχουν ξανασυμβεί, κύριε Λυριτζή. Μα δεν λέω δηλαδή, ότι υπάρχουν ξασβεί, νόμοι αλλά, οι οποίοι η κυβέρνηση και τους ψήφισε και παρήχθη αποτέλεσμα. Και πολιτικό και πραγματικό ουσιαστικό στην καθημερινότητα. Σας θυμίζω τα ειδικά μισθολόγια. Ναι, θα σας θυμίσω πόσους νόμους. Ναι. Οι οποίοι ήρθαν μετά από ένα χρόνο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας από την ώρα που ήδη είχαν παραχθεί αποτελέσματα και μίλησαν. Εκεί λοιπόν στο τέλος. Επομένως θα τη φέρετε την τροπολογία ανεξάρτητα από το ΣΤΕ. Αυτό μας λέτε. Στο τέλος, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή Βουλή νομοθετεί. Μάλιστα. Βουλή νομοθετεί. Βουλή. Λοιπόν, θα πρέπει να προσαρμοστεί αν υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα θα τη φέρετε πριν από την απόφαση του Συμβουλίου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ποια μέρα θα έρθει η τροπολογία. Ωστόσο, έχει ανασταλεί, δεν έχει αποσυρθεί. Είναι στοιχείο. Και ο ίδιος ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για εξάντληση του διαλόγου, στο οποίο και επιμένουμε. Άρα θα είναι προϊόν, λέτε, διαλόγου η νέα τροπολογία. Δεν θα είναι αυτή που είχατε φέρει. Η πρόταση δική μας είναι αυτή. Να. Ότι θα είναι προϊόν διαλόγου, εφόσον και κάποιοι προσέλθουν σε αυτό το διάλογο. Εξαντλούμε όλα τα περιθώρια. Ωστόσο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, εγώ ξέρουμε ότι θα υπάρξουν δύο συνεδριάσεις. Δεν ξέρουμε. Αν έρθει μια απόφαση αντίθετη με αυτά που θέλετε. Προφανώς. Προφανώς. Να ρωτήσω. Και τι θα γίνει μετά. Εκτός από το πρακτικό αποτέλεσμα. Να πούμε λοιπόν, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να πω ότι εδώ πέρα κινείται ένα ολόκληρο σύστημα που κουνάει το δάχτυλο στη δικαιοσύνη και της λέει πρόσεξε με βγάλεις τον νόμο συνταγματικό. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί είναι μέσα στην ίδια μεθόδευση που γίνεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία που λέει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει πάση θυσία. Αυτό είναι ο στόχος. Στο πολιτικό. Πάση θυσία. Μισό λεπτό. Και εκεί ό,τι πετάει καρατομείται. Αυτό είναι η ανάγνωση που κάνετε εσείς. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Ναι, ναι. Λέει μια αυτό άλλη ανάγνωση όμως της αντιπολίτευσης αλλά και άλλων. Ναι, όχι, είμαι σεβαστό απολύτως με τη συζήτηση. Λέει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Ότι αν το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία, το κάνει, εσείς κάνετε πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, κατηγορήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι με την κίνηση που έκανε για μια ιστορία που είχε και άλλα χαρακτηριστικά, όχι τιμητικά για το δημόσιο βίο, για μια ιστορία ενός ανωτάτου δικαστικού, βάζοντας τον σε πειθαρχικό έλεγχο την ώρα που συνεδριάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας την ίδια μέρα, έκανε μια κίνηση πίεσης και παρέμβασης, παρέμβασης και ουσιαστικά πιθανής αμφισβήτησης της λειτουργίας του ανωτάτου δικαστηρίου. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω εγώ αλλιώς. Αν δεν το έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτό,
θα ήταν ότι ο ίδιος παρέκαμψε και δεν πήρε υπόψη του το δικό του το θεσμικό ρόλο την ώρα που στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα έχει μπει ότι ενδεχομένως, εγώ δεν παραδέχομαι ότι όλα αυτά είναι υπαρκτά πράγματα κατά ανάγκη. Αυτά τα κρίνουν άλλοι. Προφανώς δεν με αφορά η προσωπική ζωή κανενός και δεν θα την κρίνω ποτέ. Εάν παρήχθη κάποιο αποτέλεσμα μέσα από όλα αυτά για εύνοια όσον αφορά την ανάδειξη των δικαστικών λειτουργών. Με παρανόμως αποκτηθέντα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Στοιχειοθετείτε αυτό με ένα παράνομο υλικό που έχει υποκλαπεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Μάλιστα πριν δύο χρόνια. Και πριν δεν δύο χρόνια, ξέρω αν υπάρχει. Που κάποιος το έχει στο σιρτάρι και το χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Λέει για να δω τι είναι αυτός η χρονική συγκυρία και το βγάζω. Αν το υπέκλεψε κάποιος, αυτό είναι την ώρα που δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κυβέρνηση, για να εξηγούμαστε. Τέλος του 14, εκεί περίπου. Για να εξηγούμαστε, αν είναι έτσι. Αλλά το έβαλε και η Αυγή στην πρώτη σελίδα από τι είδα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, από με την ουσία. Εντάξει. Λοιπόν, αν ο Υπουργός λοιπόν Δικαιοσύνης έβλεπε να δημοσιοποιείται ότι κάποιος ίσως ευνόησε κάποιο άτομο με τρόπο που δεν είναι ο θεμητός, ο νόμιμος κτλ. Προκειμένου να ανελιχθεί στο δικαστικό σώμα, αυτό είναι θέμα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για την Εμείς δεν το ψάχναμε για να το ανακαλύψουμε, εμείς το διαβάσαμε. Σας επαναλαμβάνω, κυρία Υπουργέ, ότι είναι προϊόν υποκλοπής. Ο Υπουργός το ήξερε αυτό. Και είναι σαν να δέχεται ότι ένα προϊόν υποκλοπής παράγει ένομα αποτελέσματα. Αυτό το δεχόσαστε? Εγώ δεν ξέρω αν είναι προϊόν υποκλοπής. Μα το ξέραμε όλοι αυτό. Όχι, δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Θα μου επιτρέψετε. Δεν το ξέρετε εσείς. Αφού το είδαμε κρεμασμένο σε αναρτήσεις. Και μετά τρελαθήκαμε, το βλέπουμε και στην Αυγή. Να σας πω κάτι. Το προϊόν υποκλοπής με όλα όσα υπονοούνται, εγώ λέω κι άλλο. Εγώ λέω κάποιο, μπορεί να το έδωσε κάποιο που δεν το υπέκλεψε ακριβώς, μπορεί να ήταν και από τον ίδιο χώρο. Δεν ξέρω να σας πω. Την άλλη μέρα, γιατί έκανε την αντίθετη παραγγελία ο Υπουργός. Και ούτε με ενδιαφέρει. Την άλλη μέρα ο Υπουργός που υποστηρίζεται σήμερα και καλά κάνετε, έκανε το αντίθετο. Δεν έκανε άλλη παραγγελία. Πώς δεν έκανε? Ποια είναι η αντίθετη? Να ψάξουμε να βρούμε ποιος έκανε την υποκλοπή, λέει. Αυτό είναι επίσης υποχρέωσή του, να ψάξει αν υπάρχει υποκλοπή. Χρησιμοποιεί το υποκλαπέ και μετά λέει για να δούμε τι έγινε, παιδιά. Ο Υπουργός από το θεσμικό του ρόλο οφείλει να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του καθένα. Και όταν αυτά παραβιάζονται ή φαίνεται σαν να παραβιάζονται, οφείλει να το διερευνήσει. Και την ίδια ώρα που τα χρησιμοποιεί για να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο. Και το άλλο είναι άλλο. Και να φοβήσει τον δικαστή την μέρα που συνεδριάζει το ΣΤΕ. Γιατί συνεδριάζει το Συμβούλιο και έχουμε ένα δικαστή που τον στείλουμε στη γωνία και λέμε: κοίταξε εσύ κάτι έχει κάνει. Θέλω να μου πείτε τι θα συνέβαινε απέναντι στον κύριο Παρασκευόπουλο και ποια θα ήταν η δημόσια κατηγορία, την οποία να τη συζητάσουμε κι εμείς τώρα εδώ ενδεχομένως, εάν δεν το έκανε. Εγώ θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα, με το που εμφανίστηκε ότι οτιδήποτε αυτές στον αέρα μέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης να έλεγε ότι ήταν απαράδεκτο να παρεμβαίνουμε στην ιδιωτική ζωή δηλαδή του οτιδήποτε και να ασκούσε δίωξη εναντίον εκείνων οι οποίοι δημοσιοποίησαν ιδιωτικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία. Έγινε αυτό. Σε δεύτερη φάση. Είναι υποχρεωμένος όμως να εξετάσει και το ενδεχόμενο εάν κάποιος δικαστής κρίθηκε με ευνοϊκά κριτήρια για να γίνει δικαστής. Και αυτό είναι υποχρεωμένος να το εξετάσει. Να το ξεπεράσουμε λέει αυτό, κύριε Υπουργέ, να πάμε πέρα, λίγο παρακάτω για να ολοκληρώσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γίνεται στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα, όσον αφορά την πίεση πάνω στο δικαστικό σώμα και στο Συμβούλιο Επικρατείας στη διαδικασία αυτή, εγώ το θεωρώ πρωτόγνωρο. Και δεν εκπορεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ούτε ότι τον Υπουργό το είπαμε, αλλά μερικοί δεν το έχουν καταλάβει. Ο κύριο Παρασκευόπουλο. Και γι' αυτό μιλάω για μπούλινγκ. Εγώ μίλησα σε χθεσινή μου δήλωση για μπούλινγκ. Να κάνω μια διόρθωση, αν δεν έγινε κατανοητό, λέω. Και να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μα απάντησε. Να σα πω τώρα, θα σα ρωτήσω. Αν κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ που θα τον καλέσετε μεθαύριο, τον ρωτήσατε εάν είναι συνταγματικός αυτός ο νόμος. Με όλα όσα σαν οχετός. Θα έρθουν στο τραπέζι του αίσθηματα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε. Επειδή τον καθένα τον ρωτάμε για τα δικά του. Μισό λεπτό. Κύριε Γεωργασίλη, μισό λεπτό να κάνω μια διόρθωση. Λέω για τον κύριο Παρασκευόπουλο, γιατί το είπαμε πριν, αλλά δεν το κατάλαβαν, φαίνεται ορισμένοι. Προφανώς κινήθηκε μετά τα δημοσιεύματα. Βεβαίως, το ξέρουμε αυτό. Ότι κινητό είπαμε, το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Ελάτε, γιατί δεν είναι για τελείωτος ο χρόνος. Η ερώτηση αρχική πάντως είναι σαφής και είναι πολιτική. Η κυβέρνηση, εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει προφανώς κάτι. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Ένα. Και αν υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα για τον αρμόδιο υπουργό. Οποιαδήποτε πολιτική επιλογή και η οποιαδήποτε στήριξη και ψήφιση ενός νόμου παράγει αποτέλεσμα και ουσιαστικό και πολιτικό ευρύτερα όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές. Επομένως, η επιτυχία ή μη ενός νόμου προφανώς παράγει και αντίστοιχα αποτελέσματα.
εάν αποτύχει. Ναι. Και, πολιτικά. Και πολιτικά. Σας είπα ότι παράγονται από κάθε νόμο πολιτικά αποτελέσματα. Και ουσιαστικά όσον αφορά... Και για τον αρμόδιο υπουργό. Για όλους μας. Αλλά είναι μια πολιτική επιλογή, την πιστεύουμε, την υπηρετούμε, στον ελληνικό λαό βρήκε αποδοχή, ευρύτατη αποδοχή. Και εκτιμούμε ότι κινηθήκαμε σωστά και κινούμαστε. Θα ξανανομοθετήσετε, κυρία Υπουργέ, μετά θα θεραπεύσετε αυτό που λένε τα νομικά στον νόμο. Σε μια πρώτη φάση, αν υποθέσουμε ότι κριθεί αντισταγματικός νόμος, σε πρώτη φάση γίνεται αυτομάτως επιστροφή στο προηγούμενο. Ωραία. Αυτομάτως. Εντάξει, σας εξήγησα όμως από την αρχική μου σαφής ότι ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει ο ίδιος. Νόμοι και τάξη. Τώρα, αν δεν μπαίνει νόμος και τάξη. Και μπράβο της. Ο νόμος και τάξη, όχι με αυτή την έννοια. Η οποία θεωρώ και την ουσιαστική, γιατί έχω παρερμηνεύονται και λέξεις. Από αυτό λοιπόν συμπεραίνουμε και σας το λέω και ευθέως ότι αρχικά θα γυρίσουμε στο προηγούμενο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό το οποίο όλοι μας δεν θέλουμε, αλλά εκεί θα γυρίσουμε. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση θα πάρει τα μέτρα της για το παρακάτω. Μάλιστα. Διότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Και θα συγκροτήσει και το ΕΡΣ, φαντάζομαι. Δεν θα βάζει συνέχεια προσκόμματα. Τα προσκόμματα δεν τα έβαλε η κυβέρνηση. Υπήρχε ωστόσο ΕΣΣΟΥΡΟΥ. Πάντα υπήρχε. Εσεί το καταργήσατε για να διώξετε τη μητέρα σα, κύριε Κωνσταντοπούλου, σα λένε οι άλλοι. Δεν το καταργήσαμε εμεί. Υπήρχαν γνωμοδοτήσεις που έλεγαν ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Επομένως, δεν μπορούσαμε να περάσουμε στη διαδικασία αδειοδοτήσεων, διαγωνισμών κτλ. Διότι θα κατέπεπταν αμέσως. Λοιπόν, και εκεί βρήκε το σημείο η Νέα Δημοκρατία να χτυπήσει προσπαθώντας να μην. Κυρία Γεροβασίλη, επειδή από την Κεντρική Επιτροπή και δεν θα πάτε εκδρομή, εσείς θα πάτε στην Κεντρική Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή. Και θα ψηφίσετε για γραμματέα. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής αυτή η πληροφορία, αυτό που έχω ως ενημέρωση, είναι ότι το πιθανότερο, γιατί οι διαδικασίες είναι διαδικασίες, ο προηγούμενος γραμματέας να είναι και ο προτινόμενος. Αυτό λέει, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ενδεχομένως να μην είναι και έτσι τελικά. Έγιναν και άλλες προτάσεις και δεν έγιναν αποδεκτές. Γιατί χθες ο κύριος Φίλης τον φιλοξενούσαμε, λέει, εγώ παιδιά έχω δουλειά να κάνω και θα γίνει πιο ικανή από μένα άλλη. Ο κύριος Φίλης είπε ότι δεν του έγινε και ποτέ πρόταση. Κάποιες συζητήσεις όμως θα μπορούσαν να έχουν γίνει, μπορεί να έχουν γίνει και με άλλους, είτε πολιτικά στελέχη, είτε κυβερνητικά στελέχη, που δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημερίζουμε, κύριε Γεωργασίλη. Καλή συνέχεια. Εμείς, να είστε καλά. Επίσης, διάλειμμα και επιστρέφουμε.